Η 19η Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης από περισσότερους από 120 οργανισμούς σε 50 χώρες, δημιουργώντας μια διεθνή συμμαχία που σκοπό έχει την ενημέρωση, πρόληψη και τη βοήθεια των ήδη κακοποιημένων παιδιών. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας μάλιστα δεν είναι τυχαία, αφού συνδυάζεται με την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού στις 20 Νοεμβρίου. Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης δεν αποτελεί ένα απλό ζήτημα, αφού οι συνέπειές του έχουν διάρκεια και επηρεάζουν και τη μετέπειτα ζωή του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σωματικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά ή παραμελούνται, μετατρέπονται σε άτομα με πολλά προβλήματα προσαρμοστικότητας, παρουσιάζουν τάση για κατάθλιψη, δυσκολία να εμπιστευτούν ανθρώπους, καθώς και να δημιουργήσουν αληθινές σχέσεις εμπιστοσύνης. Έρευνες έχουν δείξει ότι 5 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά εξαιτίας της κακοποίησης που δέχονται. Επίσης, ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί ως παιδί έχει 11 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει εγκληματική συμπεριφορά ως ενήλικας. Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι το 80% των ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί ως ανήλικοι εμφανίζουν μια μορφή ψυχικής διαταραχής. Ο Δήμος Κεφαλονιάς, μέσω του αυτοτελούς τμήματος Πρόνοιας, συμμετέχει με το εξειδικευμένο αλλά περιορισμένο προσωπικό του από κοινωνικούς λειτουργούς στις ομάδες προστασίας ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ενεργοποιούνται μετά από εισαγγελική εντολή, αιτήματα και παραπομπές στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται δυστυχώς μια αύξηση στα κρούσματα παιδικής κακοποίησης ως απόρρια των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Είναι ένα ξέσπασμα, με την κακή έννοια, σε μια εξαιρετικά ευάλωτη μερίδα του πληθυσμού, τα παιδιά μας. Όταν κακοποιείται ένα παιδί, πραγματικά είναι σαν να κακοποιείται το δικό μας παιδί. Δεν θα πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό με τίποτα να γίνεται. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, ειδικά τουλάχιστον στις μικρές κοινωνίες που είμαστε όλοι λίγο πολύ επώνυμοι και γνωριζόμαστε, να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Η Εθνική Γραμμή Προστασίας 1107, όπως και η αντίστοιχη του Χαμόγελου του Παιδιού 1056, απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια, συγγενείς και ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους ή σε όποιον θέλει να αναφέρει κακοποίηση, παραμέληση ή καταστάσεις παιδιών σε κίνδυνο.